Στο... Είχαμε πάει και... τότε, θυμάσαι. Και μου λέει σου έρευνα. Γιατί ρε Ηλία, θα πάει στο ίντερνετ και να μας δίνεις φωτογραφίες αυτές. Τις φωτογραφίες χορεύαμε με τη Ελευθερία, δεν μας τις έρευνα. Ναι, σε όλα φωτογραφίες έχουμε που χορεύουμε και να μας τις δίνεις ποτέ. Όταν σου κάνω φωτογραφίες είναι για σένα, για τον κόσμο. Για τον κόσμο, εσύ... όχι παρακαλώ και για μένα. Πήγαμε μια φορά στο γιο μου το σπίτι, και ακούσαμε ένα αυτό που είχες του Πετράκη τη μάνα. Τη μάνα, για πολλή ώρα. Μας έβαλε το ίντερνετ και ο γιος μου και τα ακούγαμε. Είχα τη συγγένεια. Όχι, είχα πάει εκεί πέρα και μου λέγανε. Οκ. Τώρα η Αλίκη θα με βγάλει, η Αλίκη θα διαβάσει για να τη βγάλω αυτή εγώ τι λέει ο Ντένις, ο γαμπρός μου για μένα. Διάβασε το, κοπέλα μου. Δυνατά. Δυνατά. Πώς τα βγάζω, τι με διαβάζω. Πότε ήρθαν οι κουραμπιέδες. Έλα. Τι βγάζω ρε παιδί μου. Κάποιον. Έλα εδώ, έλα το διάβασε εγώ και εσύ βγάλω. Διάβασε, εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω. Εκεί, αυτό, μην κάνεις τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα ποίημα που έγραψε ο Ντένις ο γαμπρός μου για μένα. Ναι, για μετά από πολλά χρόνια ο Λιάς στον Καναδά άφησε τα χιόνια γυναίκα και παιδιά και γύρισε στο Αρφαρά με άλλο τρόπο να βγάλει το ψωμί του και ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξει τη ζωή του. Τα βράδια όταν κοιμάται ο νους του είναι στα παιδιά του, πάντα αυτούς θυμάται και κάνει ό,τι λέει η καρδιά του. Και τα παιδιά έχουν καρδούλες, αλλά για μένα η ζωή είναι χωριό και κοτούλες μέχρι την τελευταία μου πνοή. Κάθε πρωί που χαράζει, όταν χαράζει, τη γυναίκα μου θυμάμαι και λέω αγαπούλα, αλλά πολύ δεν με πειράζει γιατί έχω μια γαλοπούλα. Έχω δύο γαλοπούλες. Συγκρίνει με τη γαλοπούλα τη γυναίκα. Αισθάνομαι πάλι σαν παιδάκι, τη μάνα μου θυμάμαι, θα πάρω και ένα γαϊδουράκι και ήσυχος θα κοιμάμαι. Ήρθα πίσω στη φωλιά μου, κοιτάω τις πεζούλες και τη στέρνα, θυμάμαι τα παλιά μου και ό,τι θέλουν ας λένε για μένα. Ωραίο αυτό, ε! Κάπου ξεχνάω τις πεζούλες, πάω στην παραλία, κοιτάω τις ομορφούλες με τα χέρια μου εργαλεία. Η σημερινή τεχνολογία μας πρόσφερε πολλά και χωρίς αμφιβολία σύντομα θα γυρίσουμε στα παλιά. Διάλεξε τον τρόπο αυτό να ζήσω με ό,τι μου προσφέρει η φύση, γιατί θέλω να αποδείξω ότι δεν υπάρχει κρίση. Exactly. Για χρόνια κλειστήκαμε σε πολυκατοικίες όπου όλο πλέον δεν χωρούμε, φτιάξαμε μεγάλες πολιτείες και τώρα πάλι στα χωριά γυρνάμε. Όποιος με αγαπάει να μου δώσει μια ευχή, γιατί όπως πάει θα αφήσω εποχή. Διονύσιος Πολυχρόνης. Πολύ ωραία Διονύση, πάρα πολύ ωραία. Χρήστο.